ελπίζαν ότι υπάρχουν διαμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο και ότι απαιτείται η αμερικανική διαμεσολάβηση για τη λύση του ζητήματος. Ένα χρόνο αργότερα, και αφού είχαμε τα γεγονότα των ημείων, τα οποία είναι σαφές ότι ήταν σκηνοθετημένα, το θέμα έφυξαν πάλι, είπα, με την επίσκεψη του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1996. Οι Αμερικανοί ζήτησαν τη μόνιμη παρουσία του επιστόλου στη στάχα κίνδυνης περιοχής του Αιγαίου, δηλαδή στις διαμφισβητούμενες που τις αποκαλούν, δηλαδή τις περιοχές που χαρακτηρίστηκαν μετά τα ίμια γκρίζες ζώνες. Οι Αμερικάνοι πρότειναν τότε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αν εφαρμόζονταν θα τους έδιναν το δικαίωμα επιτήρησης και επέμβασης σε ολόκληρο του Αιγαίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από τον Αίγυπτο μέχρι και την Κύπρο. Για να συνοψίσω, η τεράστια γεωστρατηγική σημασία του Αιγαίου και τα πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου που κλείνει στους χώρους του είναι αυτά που οθούν τους Αμερικανούς, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκινούν τον τουρκικό επιτατισμό. Δεν υπέρει ο αμερικανικός υπεριαλισμός στην υπηρεσία του τουρκικού επιτατισμού. Το αντίθετο είναι. Ο τουρκικός επιτατισμός μπαίνει στην υπηρεσία των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Και έρχονται στη σχέση της νέας δομής του ΝΑΤΟ και του Αιγαίου. Η δομή αυτή συνίσταται στη διαμόρφωση ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας στοιχεία στο Αιγαίο, χωρίς να προσδιορίζονται όρια επιχειρησιακής ευθύνης και με την εγκατάσταση ανατολικής επικυριαρχίας σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτής της δομής η Ελλάδα δεν έχει πλέον τη θαλάσσια και εναέρια επιχειρησιακή ευθύνη του Αιγαίου. Της αφαιρέται. Την επιχειρησιακή ευθύνη ανέλαβε το ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα η ανατολική διοίκηση με έδρα την Νάπολη με Αμερικανό διοικητή για την αεροπορία και Ιταλό διοικητή για τον ναυτικό. Η νατοδική, η νατοϊκή διοίκηση έχει τη δυνατότητα πλέον με βάση τη νέα δομή να αναθέτει την επιχειρησιακή ευθύνη κατά περίπτωση και κατά βούληση στην Ελλάδα, την Τουρκία ή τρίτη χώρα. Η σύμπαν. Η δομή αυτή οδηγεί σε διχοτόμηση του Αιγαίου υπονατοϊκό μανδύα. Οδηγεί στη στρατιωτική συγκυριαρχία Ελλάδας-Τουρκίας υπονατοϊκή επιδιαιτησία ή επικυριαρχία που σημαίνει κατάργηση της ελληνικής κυριαρχίας επί της νησιωτικής Ελλάδας εφόσον με εντολή του ΝΑΤΟ η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να αναλαμβάνει την εναέρεια και θαλάσσια άμυνα των νησιών αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου. Πάντως, το σχετικά πρόσφατο περιστατικό με τον χαρακτηρισμό του Αγίου Ευστρατείου ως αποστατικοποιημένη ζώνη είναι ένα άλλο μοντέλο αμφισβήτησης και κατά πολύ βέβαια παλιότερο από τις γκρίζες ζώνες στο οποίο η Τουρκία δεν υποστηρίζει ότι το νησί δεν ανήκει στην Ελλάδα αλλά αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας να διεξοπλίζει στρατιωτικά θέση που έχει συχνά εκφράσει για νησιά τόσο του Βορείου όσο και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Τόσο στην περίπτωση των γκρίζων ζωνών όσο και σε εκείνη των ετοιμάσεων για αποστατικοποίηση των ελληνικών νησιών, η Τουρκία επιμένει κατά σύστημα να παραβλέπει ή να διαστευλώνει σειρά από διεθνείς και δημιουργείς συνθήκες και άλλα κείμενα που ρυθμίζουν αναλυτικά τα σχετικά θέματα, όπως μεταξύ άλλων η συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η σύμβαση του Μοντρέα του 1936, η συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947. Βέβαια, η σημαντικότητα κατά την άποψή μας της νέας τουρκικής πρόκλησης για τον χαρακτηρισμό του Αγίου Ευστρατείου ως αποστατικοποιημένη ζώνη δεν οφείλεται σε αυτή καθ' αυτή τη θέση, αλλά στο γεγονός ότι αυτή έγινε αποδεκτή από ανατολικό όριο. Και αυτό ειδικά καθώς συνέβη λίγους μήνες μετά τη διατύπωση αντίστοιχων θέσεων σε άλλο επίσημο έγγραφο του ΝΑΤΟ από τον Γερμανό Επιτελάρχη της Συμμαχίας στο στρατιωτικό αρχηγείο. Το κείμενο εκείνο θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά και δίκαια, ως πολύ σοβαρότερο από ότι τώρα η απόφαση του Αμερικανού τεράρχου να δεχθεί ότι ο Άγιος Ευστράτιος είναι αποστατικοποιημένη ζώνη και να αποσύρει τον ατοϊκό Air-Walks αεροσκάφος από άσκηση πάνω από το νησί. Είναι άλλη μία απόφαση που πάρθηκε στη Σμύρνη και άλλο ένα έγγραφο που συντάχθηκε στην καρδιά του συμμαχικού επιτελείου. Πάντως, εκείνο που πρέπει να θεωρείται βέβαιο είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό ως προϊόν ατομικής πρωτοβουλίας κάποιου επιτελούς.
Λίγα λόγια τώρα για τον Κυπριακό. Υπήρξε μια περίοδος λίγο πριν την επίσημη έναρξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν την ενέργεια του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΟΝΑ, όπου κυρία από επιχείρημα των υποστηρικτών και των δύο διαδικασιών ήταν ότι ακόμα και αν έχει τροτά αυτό το σχέδιο, θα αντιμετωπιστούν μέσα από την ενταξιακή διαδικασία της Κύπρου. Τελικά αποδείχθηκε ότι η ενταξιακή διαδικασία όχι μόνο δεν είχε τη δυνατότητα να λύσει προβλήματα, αλλά ήδη έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώνου σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Το αποτέλεσμα τότε του δημοψηφίσματος του Απρίλιο του 2004 στην Κύπρο, που ο Κυπριακός λαός αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να απορρίψει το σχέδιο ΟΝΑ, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή στην ιστορία του λαού του νησιού. Αποτέλεσε ένα παράδειγμα για όλους τους λαούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την υπεριαλιστική βαρβαρότητα, με την επιβολή του δίκαιου του ισχυρότητα. Ένας μικρός αριθμητικά λαός ύψωσε το ανάστημα στις απαράδεκτες πιέσεις και απειλές των μεγάλων δυνάμεων. Με την απόφασή τους, οι Ελληνοκύπριοι πήγαν αντίθετα στο ρεύμα της ιτοπάθειας και της μυρολατρίας. Είπαν όχι σε μια άλλη κινήση που μαγειρεύτηκε από τα Αμερικανοβρετανικά κέντρα αποφάσεων. Τότε, το 2004 το όχι, έδωσε ένα ισχυρό πλεονέκτημα που παρέμεινε ανεκμετάλλευτο στους Κύπριους στην προσπάθεια να επιτύχουν μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Λύση που να στηρίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ που υιοθετούσαν τις συμφωνίες Μακαρίου Μπεκτάς και Κυπριανού Μπεκτάς του 1977 και 1979 αντίστοιχα. Η εφαρμογή αυτών των ψηφισμάτων θα οδηγούσε σε μια ομόσπονδη, ριζωνική, δικοινοτική κυπριακή δημοκρατία με μία και μόνη κυρίαρχη και διεθνή προσωπικότητα και μία και μόνη ηθαγένεια, η οποία θα κατοχύρωνε την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακελαιότητα, με μία Κύπρο που στο ηθικό της έδαφος θα υπήρχαν μόνο οι εθνικές της ένοπλες δυνάμεις, χωρίς εγκύτριες δυνάμεις και ξένες βάσεις όπως οι Βρετανικές. Όσοι ενοχοποιούσαν και συνεχίζουν να ενοχοποιούν ή να αδειώνουν το όχι του Κυπριακού λαού και υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα οδήγησε σε αδιέξοδα, ενδιαφέρονται να παραγραφεί η θέληση των Ελληνοκυπρίων. Και εφόσον δεν πέρασε τότε το σχέδιο ΟΝΑ, ετοιμάζουν τις προϋποθέσεις να περάσει σύντομα κάποια νέα έκπτωση. Εμείς λέμε πως το Κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής ενός ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ και όχι πρόβλημα των δύο κοινοτήτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτή η θέση σημαίνει σταθερή και ισχυρή αντιμετώπιση των σχεδιασμών που διέρευε και βασίλευε. Αντιτασσόμαστε στις αντιλήψεις περί εθνικών κέντρων ή των μητέρων πατρίδων που στην πραγματικότητα ενισχύουν τις εθνικιστικές και σοβινιστικές τάσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και οδηγούν σε διχοτομικές λύσεις. Όσο για το περίφημο λόγο περί ενιαίου αγροτικού χώρου, θα ήταν προτιμότερη η εφαρμογή του στην πράξη και όχι ο περιορισμός σε διακηρύξεις προθέσεων υλοποίησής του και μέσα πρακτικού περιεχομένου με ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα. Αντιτασσόμαστε και στο δόγμα η Ελλάδα αποφασίζει και η Κύπρος ακολουθεί, που τόσα πολλά στήχησαν στον Κυπριακό λαό και ενίσχυσαν τις διεκδικήσεις της τουρκικής ηγεσίας. Μέσα από μια πλημμυρίδα διεθνών καταδικαστικών αποφάσεων το 1994 και μετά εναντίον της τουρκικής εισβολής κατοχής και του διεθνούς εγκλήματος του εθνικισμού, ήδη έχουμε φτάσει σε μια απελπισμένη προσπάθεια ομαλοποίησης των σχέσεών μας με τον Τούρκο κατακτητή. Η ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτό το θέμα βρίσκεται σε επικίνδυνο κατήφορο και συνολικά η ελληνική διπλωματία της παρούσας κυβέρνησης συνεχίζει αυτό που είχε αρχίσει προηγούμενο. Να χαρακτηρίζεται δηλαδή από έλλειμμα στρατηγικών στόχων, αμηχανία και σπασμωδικών κινήσεων που δεν είναι παρά η απώλεια της εναλλακτικής ασφυκτικής πρόθεσης της χώρας μας, πότε στο άρμα της μιας και πότε της άλλης υπεριαλιστικής δύναμης ανάλογα με τις ασκούμενες πιέσεις.
Αυτό βέβαια που απουσιάζει είναι η υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και ο σεβασμός στην βούληση του ελληνικού και κυπριακού λαού. Στο πλαίσιο αυτό, αντί η Αθήνα να διεκδικεί, δεν θέτει παραγενικό ρόλους όρους, εκτελώντας άριστα τον ρόλο του ατζέντη της Άγκυρας και με τη Λευκοσία γενικά να αισιοδοξεί για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Κύριο επιχείρημα ήταν κάποτε, γιατί τώρα πλέον οι εξελίξεις το έχουν καταρρύψει, ότι με την αυτόματη και άμεση εφαρμογή του λεγόμενου ευρωπαϊκού κεκτημένου μέσω της πλήρης ένταξης ή της έναρξης διαδικασίας ένταξης μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτυγχάνεται και η αντίστοιχη προσαρμογή των εξελίξεων σύμφωνα με αυτό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στη συνέχεια βέβαια και το είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, εφευρέθηκε η αποδοχή των παρεκκλήσεων σας, βάζοντας μάλιστα και κάποιον χρονικό ορίζοντα. Αυτό βέβαια για να χρησιμοποιηθεί το χάπι των παρεκκλήσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι ακολουθείται μια πορεία σχεδιασμένη έτσι που να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα με άξονες την λύθη των εγκλημάτων που διενεργήθηκαν στην Κύπρο, την λύθη των καταδικαστικών αποφάσεων των διεθνών οργανισμών και κρατών, την αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού και την έξοδό του από το πνεύμα και την ουσία των αποφάσεων του ΟΗΕ και κυρίως μια πορεία κόντρα στη θέληση και τα πραγματικά συμφέροντα του κυπριακού λαού για ειρήνη, ευημερία και ανάπτυξη. Και σε αυτή την πορεία συνεδρικόροι είναι και οι ελληνικές κυβερνήσεις και η πολιτική τους που εφαρμόστηκε τόσο από το Πασό όσο και από την παρούσα κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, αντί για επίλογο, θα ήθελα να αναφερθώ στη συντηρητική αφιέρωση από τους διοργανωτές της σημερινής συνεδρίας στους νεκρούς υπερασπιστές του Αιγαίου, της Κύπρου και του Λιμίου. Στον Βλαχάκο, στον Γιαλοψό, τον Καραθανάση, στους δεκάδες νεκρούς μας πιλότους του Αιγαίου σε ένα κύριο και υποδαμιζόμενο πόλεμο, στους εκατοντάδες νεκρούς και αγωνόμενους της Κύπρου. Ζούμε σε μια περίοδο που επιχειρείται το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Αυτό το ξαναγράψιμο έχει σχέση με τη δημιουργία τεχνικής ιστορικής μνήμης στους λαούς, έτσι ώστε να είναι συμβατή με τα κελεύσματα της νέας τάξης πραγμάτων και με την αμερικανόπνευστη έννοια της παγκοσμιοποίησης. Βάλλονται μορφές, συσκοτίζονται ιδεολογικές πράξεις, αλλοιώνονται κίνητρα και ιδέες, αμαυρώνονται ιστορικές στιγμές. Οι λαοί δεν πρέπει πλέον να έχουν ιδάλματα, αγώνα και αντίστασης. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα στο τιμή τους νεκρούς, τους νεκρούς ήρωες και μνήμη για τους ήρωες, τους λαούς μας και τις πράξεις τους. Σας ευχαριστώ. Και από το Διεθνές Μοσαϊκό των Συμφερόντων και του Προπολίτου στα καθημάς και στην περιοχή μας. Ήδη το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας που ήταν αφιερωμένο στην Κύπρο. Θα επικεντρωθούμε τώρα και θα μεταφερθούμε θεματικά στην Κύπρο με τον κύριο Δημήτρη Αλεξανδρομάγειρο, είναι αντιπιστάτικος στην αυτοκρατορία, επίτιμος γενικός επιτελετής στρατού. Έχει υπηρετήσει και έχει πολεμήσει στην Κύπρο και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια το θυμάμαι εγώ. Ανθρωπογραφεί και έχει τα μάτια του στραμμένα σε εξελίξεις στο νησί. Θα μιλήσει για την Κύπρο από το πραξικό πλήμα μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τιμή στους μεγάλους νεκρούς μας γίνεται μόνο όταν ακούμε την εκτιτάθμη φωνή τους. Από τα πανάκια χρόνια η κατάκτηση αλλά και η διατήρηση της ελευθερίας, αλήθειας, δημοκρατίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας έχει σχέση με τη μεγάλη θυσία αυτών που διάβασαν το αγαθό της ελευθερίας από το αγαθό της ζωής. Αποτιμήσω τον μακάβονο που βρίσκονται ευτυχισμένοι μεγάλοι νεκροί της ελληνικής ελευθερίας, οι οποίοι πάντοτε αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν και για την ευτυχία των ελευθέρων λαών αγωγής,
μας παρακολουθούν με δυστυχότητα και πιστότητα. Και σοβαρότητα και ελεύθερη τα βήματά μας. Ιδιαίτερα δε η μικρή της Κυπριακής Ελευθερίας που βρίσκονται εκεί μαζί με τον από το 450 π.Χ. βασιλέα των Ιωνικών Κύμωνα και με την από το 1570 μετά Χριστόν Μαρία τη Συγκριτική. Η ιστορία έχει και συνέπεια και φιλοσοφία και την ευστηρή σε εκείνους που παραμένουν αυτές τις αρχαίες της. Δεν χωράει καμία ευήκεια. 40 χρόνια μετά το Παρισκόπλο του 67, γνωρίζουμε σήμερα απόλυτα ότι η κύρια αιτία για την οποία έγινε τότε το Παρισκόπλο ήταν η διάμεση της Κύπρου. Και όσοι αγωνίστηκαν και πάλισαν για την ανατροπή της, αγωνίστηκαν για να αποτρέψουν αυτή την καταστροφή. Δεν το πέφτανε. Και αυτό ήταν το μεγάλο παράπονο τους. Γι' αυτό όταν σήμερα τιμάμε τους αγώνες τους, θα πρέπει στην πράξη να αποδεικνύουμε ότι συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα για να ολοκληρωθεί εκείνο για το οποίο βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν. Και πρέπει σήμερα, δεν υπάρχει δικτατορία, να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στην κριτική μας για τους χειρισμούς των εθνικών μας θεμάτων. Γιατί η απομάκρυνσή μας από το εθνικό αζημούθιο είναι βαρύτατη ασθένεια και περιφώνηση των εγγονών των μεγάλων μας δικών. Η επέσχυτη απόσυρση της συναρχίας από την Κύπρο τον Νοέμβριο του 1967, η στρατιωτική προβοκάτσια στην Κοφίνη και την τρομοκρατημένη συμπεριφορά των αντιδικαίων της Χούντας στην Θεσσάλη ήταν η αρχή του εγκλήματος της εγκατάλειψης της Κύπρου στις ορέξεις των δερβίσιμων της Άνθρωπης. Το προοδικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1974 το τελικό του δόχο. Γι' αυτό, όταν κάνουμε κριτική, την κριτική να την κάνουμε στις δικές μας ενέργειες και όχι στον αντιπάλο μας. Αλλιώς, είναι σαν να ζητάμε από αυτούς να διορθώσουν και όχι να εκμεταλλευτούν τα δικά μας λάθη. Δεν είναι συνεπώς ο Κίσικερ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Τούρκοι υπεύθυνοι για την καταστροφή της Κύπρου, αλλά εμείς οι ίδιοι που εκθέσαμε τη Χούντα σε μια εποχή που, όπως έλεγε ο Αντώνιο Γκράμψη για την πρώτη Μουσολίνη στην Ιταλία, δεν λειτουργούσε παρά ένα κακέκτυπο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, το οποίο επέτρεψε στο φασισμό να τον διώξει με ένα αφήσιμο. Στη συνέχεια, όχι μόνο ανεχθήκαμε αυτή την αφιλιότητα, αλλά περιμέναμε την εκ των έξω βοήθεια για την ανατροπή της. Γι' αυτό πρέπει να τιμούμε τους παραγούλιδες, τους μουσακλίδες, τους μήμιδες, τα νιάτα της νομικής και των τεχνίων και τους εξωματικούς κλίματος του εθνικού, τους ελεύθερους Έλληνες και όσους αντιστάθηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και να είμαστε απόλυτοι στην καταδίκη τους. Και όχι σαν να το λέμε να τους εμφανίσουμε στην τηλεόραση, σε συνεδέξεις για ιστορικούς τάχας σκοπούς. Ζητώ συγγνώμη για τον παρελθμό, αλλά κανένας Γάλλος δεν θα έπαιρνε συνέντευξη από το ΠΕΤΕ μετά την απελευθέρωση. Ούτε θα καλούσαν τον επιχούντα αρχηγό του ναυτικού και παρελθόμενο για την αδράνεια του πολεμικού ναυτικού στην διοικητική εισβολή στο προεδρικό μέγαρο την ημέρα της γιορτής για την αποκατάσταση της δημοκρατίας όπως συνέβη το 2003. Η σιωπηλή αποδοχή σε τέτοια φαινόμενα υπερβαίνει τα όρια της ελευθερίας μας και αγγίζει τα όρια της συμμετοχής μας. Και θα μου επιτρέψετε να εκτενέσω πρωτοβουλίες όπως η σημερινή πικέτα της αγωνιστικής και δημοκρατικής παρέμβασης ενεργών πολιτών για κορυφαία θέματα όπως αυτά του Αιγαίου και της Κύπρου. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθώ στη δραματική περιπέτεια που ζήσαμε, είπε αρκετά ο Δήμος Παπαστάτης, έντονα όλοι μας με το απαράδεκτο και προσβλητικό για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για την διεθνή κοινότητα σχέδια μα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, άλλωστε τόσο γνωστές πλέον. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω μία σύσταση που έχω κάνει, να διαβάσουμε όλοι το βιβλίο των δημοσιογράφων Μιχάλη Ιγναντίου, Νίκου Μελέτη και Κάπα Βενιζέλου, σχέδιο Ανάν, το μυστικό παζάρι για 129 μέρες που συγκλώνησε τον ελληνισμό. Είναι κατά την άποψή μου η πιο χαρακτηριστική περιγραφή της περιφώνησης από την διεθνή κοινότητα κάθε του ελληνικού και κυπριακού και η κοινική στήριξη της εισβολής και καταρχής. Διερωτώ με, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία
έφτασαν σε τέτοιο κατάδυμα, ώστε μεταξύ άλλων μας διδωρεί ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ο Αλή Μπιράν, και ένας υπανελίσκος των Ηνωμένων Εθνών, ο Ντεσότο, και ευτυχώς που βρέθηκε ο πρόεδρος της Περιβής Δημοκρατίας και ο τότε υπουργός του εξωτερικών της Ελλάδος να βάλουν τον τελευταίο στη θέση τους. Αλλά και σήμερα, τρία χρόνια μετά από μεγαλειώδες, αλλά και σωτήριο, όχι του διακοημισμού, κάνω μια συμπλήρωση αυτά που είπε ο κ. Παπαστάτης κατά επίσημα χείλη τη συγκεκριμένη του καθηγητή Γεωργίου Πασημάτη, δεν θα έπαιρνε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ψηφιζόταν το σχέδιο να. Θα πάρουνε, διότι η Ευρώπη τουλάχιστον λειτουργεί οικονομικά έως ό,τι συμφωνούσαμε ποιος θα εκπροσωπούσε την Κύπρο. Τι είναι ο παράδειγμα. Διαβάζω λοιπόν σήμερα, τρία χρόνια μετά, σε ελληνικές και κυπριακές εφημερίδες, ότι αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο ΑΝΑΝ, θα είχαν αποχωρήσει 30.000 Τούρκοι στρατιώτες. Δεν τρέπονται και οι συντάκτες αυτών των ανόητων και γνώστου ψευδέστατων κειμένων επιλογικής έκφρασης και οι εφημερίδες που τα φιλοξενούν. Λυπάμαι, αλλά για μια φορά αισθάνομαι όχι τόσο την πίεση του διεθνού παράγοντα, ο οποίο στις μέρες μας έχει καταντήσει στιγμά κοινικώς, όσο τον εντοπισμό της Αθήνας, τουλάχιστον και μιας μερίδας μέσω μαζικής ενημέρωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Και πιστεύω ότι οι πατριωτικές φωνές πρέπει να πολλαπλασιαστούν με υπεύθυνο και τεκμηριωμένο λόγο και θα ήθελα αυτό να σημειώσω έστω και συγκεκριμένα την αισιοδοξία μου. Την αισιοδοξία αυτή τη στηρίζω στην ουσιαστική αντίδραση και αντίσταση των λαών μας, στην Κύπρο και εδώ, που έχουν πάρει στα χέρια τους την πατριωτική σημαία και την εθνική ηγετική παρουσία στο τιμόνι της Κυριακής Δημοκρατίας του Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος αφουγκράστηκε και εξέφρασε και εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του Κυριακού Λαού. Και είναι υποχρέωση των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών να ακούσουν αυτή τη λαϊκή φωνή και στην Κύπρο και εδώ και να χαράξουν από κοινού μια αντελαστική εθνική πολιτική, τόσο το μάλλον όταν με τις τελευταίες ορθές της κινήσης της κυβερνητικής κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την θετική παρουσία της Ρωσικής Δημοκρατίας στον αντίστοιχο ελληνικό τομέα, έχουν αναδειχθεί νέα επιδοφόρα δεδομένα. Θα έλεγα δε ότι πρέπει να τύχει η κατάρρευση εκμετάλλευσης και η τελευταία προεδρική αλλαγή στην Γαλλία, και όχι όπως κατά την άποψή μου λανθασμένα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε με δηλώσεις να αντιδράσει στην δεδηλωμένη υπόθεση του νέου Γάλλου Προέδρου για αλλαγή ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς την Τουρκία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις συγκυρίες και όχι να τις απακούει προκαταβολικά για να εισπράξει τις κολακίες της αντιλαμβανικής υπερβίωσης, χωρίς κανένα απολύτως κέρδος. Η ευρωπαϊκή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να λειτουργήσει ως εφαρμογή ευρωπαϊκής τουλάχιστον λύσης και όχι να απεμπολούμε τη θέση μας και να μηνόμεθα για να αποδείξουμε το αυτονόητο, δηλαδή την κατάφορη παραβίαση του ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς δικαίου από τις δυνάμεις εισβολής και κατοχής. Στο κάτω-κάτω, οι θειασότητες της αντιλαμβανικής πολιτικής, της άνευ ουδενός τουρκικού κέρδους, ας διδαχθούν από τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών προς την πλέον φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση που είχε ποτέ η Ελλάδα, την κουρδική κυβέρνηση. Πώς τους συμπεριφέρθηκαν, τους χρησιμοποίησαν για να κάνουν την Κύπρο μισή, τι θα τους έδωσαν και τους βάλανε φυλακή. Αλλά το έγκλημα κατά της Κύπρου παραμένει. Και ας μην ισχυρίζονται ότι το πράττει σήμερα για το συμφέρον μας. Δεν είναι τόσο αυτοκτονικός ο λαός μας να επιλέγει την καταστροφή του όταν απορρίπτουν η συντηρητική πλειοψηφία αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική. Κοιτάξτε τι γίνεται με τον ιδιοξέτη του Ιβορικού. Ενώ ο λαός βοά, ενώ στην Κύπρο το πέταξαν στα σκουπίδια, η ενώ ο υπουργός με ανεξήγητο πείσμα επιμένει και μας κάνει και μάθημα διοντολογίας, περιθεσμών, τη στιγμή που η ίδια και οι συγγραφείς της παρουσιάζουν πλήρως το άρθρο 16 του συντάγματος που προνοεί για εκπαίδευση που πρέπει να ενδυναμώνει την πατριωτική εθνική αυτογνωσία των αυτών. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να παρακαλούμε την πολιτική μας ηγεσία να είναι πατριωτική. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα όσο ποτέ άλλο είναι καθαρά πολιτικό. Τι συμβαίνει λοιπόν,
Έχουμε πετάξει τις πατριωτικές σημαίες. Πιστεύω όχι, γιατί υπάρχει ο πατριώτης λαός και αυτή είναι η κατάληξή μας και η ισοδοσία μας. Εκδηλώσεις όπως η συνομιλή πιστεύω ότι συμβάλλουν στην ενημέρωση και γνώση. Και η γνώση είναι δύναμη, είναι δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.